Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος ο Καραχρήστος και σας καλωσορίζουμε στις live εκπομπές του itnnews.gr. Ξεκινώντας τις εκπομπές, δεν περιμέναμε ότι θα μας αγκαλιάσει ο κόσμος με τέτοια αγάπη και ο βασικός μας στόχος σε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε είναι να συμβάλλουμε στην ενημέρωση των ανθρώπων του τουρισμού και να προβάλλουμε τον τουρισμό στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για όλα αυτά συζητάμε καθημερινά με καλεσμένους από όλη την Ελλάδα στις live εκπομπές του itnnews.gr. Στις live εκπομπές μπορείτε να συμμετέχετε άμεσα αποστέλλοντας ερωτήσεις σας στους καλεσμένους μας το email itnnews.gr πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των εκπομπών. Σήμερα κοντά μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού του Βόρειου Αιγαίου, ο κύριος Νίκτας Νικόλαος, και θα συζητήσουμε μαζί για τα προβλήματα που υπάρχουν και πώς προετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν στο Βόρειο Αιγαίο. Αλλά και για την καμπάνια που έχει ξεκινήσει Βόρειο Αιγαίο το καλοκαίρι αλλιώς. Καλησπέρα κύριε Νίκτα. Καλησπέρα σας. Τιμή μας που ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ που μας προβάλλετε. Χαιρετώ τους ακροατές μας. Και εύχομαι και παρακαλώ ώστε να μας δείτε αλλιώς, όπως πηγαίνουμε στο Βόρειο Αιγαίο αλλιώς, και καλούμε δηλαδή και τους συνέλληνες να ακούσουν αυτό το λόγο μας και να μας επισκεφτούν. Και θα μείνουν σίγουρα ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ και πάλι. Επειδή το Βόρειο Αιγαίο και όλες τις περιοχές, αλλά και η Λέσβος, τη βοηθάμε και αν και προσωπικά δηλαδή έχω ασχοληθεί με την προβολή, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Το Βόρειο Αιγαίο είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με το άνοιγμα του τουρισμού σε όλα τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου? Λοιπόν, όπως ξέρετε, στο Βόρειο Αιγαίο δεν είχαμε τον κορονοϊό. Είχαμε αντιμετωπίσει πάρα πολύ καλά αυτό το θέμα, συνεπώς είμαστε ασφαλείς από αυτόν τον τομέα. Έχουμε εξαιρετικά ξενοδοχεία, έχουμε προβλέψει τα ξενοδοχεία να είναι έτοιμα για την περίπτωση όμοι γίνεται όπως είπε κάποιο κρούσμα. Άρα λοιπόν το Βόρειο Αιγαίο είναι έτοιμο να δεχτεί τους επισκέπτες. Ξεκινήσαμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα την καμπάνια μας από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί πιστεύουμε στην Βόρεια Ελλάδα. Όπως είπατε και εσείς, έχουμε θεσμούς με τη Βόρεια Ελλάδα και κάθε είδους, και εμπορικούς και συναισθηματικούς και ακόμα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ακόμα και οι μαθητές έρχονται στη Βόρεια Ελλάδα για να δουν, να πάνε στα διάφορα μουσεία, να πάνε στα διάφορα αρχαιολογικά μνημεία κλπ. Άρα λοιπόν εμείς προσδοκούμε στην Βόρεια Ελλάδα και γι' αυτό ξεκινήσαμε και από την Καβάλα. Δηλαδή ξεκινήσαμε, πήραμε το πλοίο με τον κύριο Περιφερειάρχη και το επιτελείο μας, ήρθαμε στην Καβάλα, είδαμε τους εκπροσώπους του Δημάρχου, είδαμε τις φορείς, είδαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρουσιάσαμε την καμπάνια μας, τους δείξαμε τις ομορφιές του Βόρειου Αιγαίου. Νομίζω ότι ήταν λίγο περιττό γιατί ήξεραν τον Βόρειο Αιγαίο. Το γνώριζαν. Μετά στη συνεχεία πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, είδαμε τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μας υποδέχτηκε στο καταπληκτικό των δηλώνω Δημαρχείο. Είναι φοβερό, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν άριστες οι συνθήκες και η διάθεση που είχαν. Μιλήσαμε επίσης σχετικά με τα θέματα του τουρισμού. Επίσης, ο κύριος Περιφερειάρχης είχε επαφή και με τον πρόεδρο του Επιμητρία, τον κύριο Ζαρπίδη. Εμείς έδειξα πάλι την καμπάνια μας που αφορά το πάλι, όπως σας είπα, το Βόρειο Αιγαίο. Και με τον Ριζόν κάνει πάμε Βόρειο Αιγαίο διακοπές αλλιώς. Πήγαμε συνεχεία, αφού πήγαμε και είχαμε επαφές, είχαμε επικοινωνία με τους δημοσιογράφους. Πήγαμε μετά στην Αλεξανδρούπολη. Πάλι εκεί μας υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρου Πόλεως, όπως είναι και συνάδελφος, είναι δικηγόρος, όπως είμαι και εγώ. Μιλήσαμε, είδαμε το επιτελείο του, είδαμε επίσης και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μιλήσαμε και μαζί του για τα θέματα αυτά του τουρισμού. Επίσης, στη ΔΕΜΟΤΗ έφυγε να σας πω ότι στην Καβάλα μιλήσαμε και με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και με το επιτελείο του, με τον ομόλογό μου, το οποίο το γνωρίζω από τις τηλεδιασκέψεις που έχουμε με τον κύριο Τσόνη στο Συμβούλιο
του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού με τον κύριο Θεοχάρη. Είμαστε λοιπόν ενήμεροι, είδαμε ανταπόκριση, συμφωνήσαμε να πάει περαιτέρω συνεργασία, να πηγαίνουν και από μας εκεί και σε εμάς να έρχονται οι συλλένες της Βόρειας Ελλάδος. Αυτό είναι μια καμπανιά, όπως σας είπα, η οποία σχεδιάστηκε με πολλή λεπτομέρεια και πολύ κόπο και πολύ μεράκι. Αυτό που θέλω να σας πω ότι έχουμε στην καμπάνια αυτή, δεν ξέρω αν την έχετε δει εσείς. Την έχουμε δει και την έχουμε ανεβάσει και στην ITN News. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα, πριν περιττώ να σας πω ότι οι άνθρωποι που έχουν την αναγνωρισιμότητα, οι οποίοι μίλησαν για τα νησιά μας, ήταν παρέχα της υπηρεσίας του Αμφιλοκερδός. Τους ευχαριστούμε για αυτό και εγώ και ο Περιφερειάρης και το υπόλοιπο Αιγαίο, διότι είναι δύσκολο σε τέτοιες εποχές να γίνονται ενέργειες οι οποίες είναι ανιδιοτελείς. Και πιστεύω ότι πάει καλά. Και είναι σημαντικό που βοήθησαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ο καθένας με το νησί του έτσι όπως βγήκε, γιατί την παρακολούθησα και την είδα. Εκτός ότι την ανέβασα στο ITN News, την παρακολούθησα και την είδα μία-μία διαφήμιση. Πέστε μου, τι άλλο θέλετε να σας πω. Τι γίνεται με τους επαγγελματίες, με τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, την εστίαση, αν έχουμε μία εικόνα από τα νησιά, πόσοι θα ανοίξουν, τι προβλήματα υπάρχουν. Έχετε μία εικόνα τι γίνεται? Θα σας πω τι γίνεται. Πρώτα-πρώτα εμείς ερχόμενοι από τη Θεσσαλονίκη και έχοντας αποκλαστεί τους επαγγελματίες και κάναμε μία επικοινωνία, τηλεδιάσκεψη με όλους τους ανθρώπους του τουρισμού στο Βόρειο Αιγαίο και συγκεκριμένα και ο Περιφερειάρχης και τους είπαμε τι ακούσαμε και τι ζητάμε από εκείνους. Ζητάμε να και εκείνοι να δείξουν μία διάθεση για ακόμη οικονομικότερες προσφορές για να βοηθήσουν το τουριστικό προϊόν και τον κόσμο να έρθει. Η Χίος έχει ανταποκριθεί και ήδη όποιος έρχεται στη Χίο με περισσότερα από 4 ημέρες έχει 15% έκπτωση στα πάντα. Όπου πάει, οποιο τη νοικιάσει, οτιδήποτε. Λοιπόν, ζητάμε τώρα. Μιλάμε σαν επαγγελματίες, ξενοδοχεία, διαμονή και όλα αυτά. Βέβαια. Με τις ακτοπλοϊκές έχει γίνει κάτι. Λοιπόν, μειώσανε 30% τα εισιτήρια. Όπως για όσους έρχονται, έχουμε και μια μείωση ΦΠΑ. Πιστεύω ότι έχει γίνει κάποια καλή δουλειά στο θέμα αυτό. Ζητήσαμε και από τα νησιά να μας στείλουν τις προσφορές τους και τις προτάσεις τους από τις επαγγελματίες. Γιατί για μας, Γιώργο, θα μου επιτρέψει να σε λέω Γιώργο. Εννοείται. Συμπαθείς για μας, η επικοινωνία είναι κοινός, είναι στόχος μας. Το να μπορέσουμε να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους σε μια αμφίδρομη σχέση. Να του λέμε να μας λένε. Δεν βγήκαμε θεωρώντας ότι έχουμε τη γνώση του παντοκράτορα. Μαθαίνουμε, ζητάμε την βοήθεια, προχωράμε, ενεργούμε και πράττουμε. Δεν είμαστε θεωρητικοί. Εγώ είμαι επαγγελματίας δικηγόρος 37 χρόνια που εμπιστεύτηκε ο Περιφερειάρχης σε αυτό το τομέα. Έχω πάθος γι' αυτό και να το δώσω στον τόπο μου. Κανένα άλλο, σας το λέω ειλικρινά, κανένα άλλο στόχο έχω, ούτε έχω. Ούτε την Περιφερειάρχη. Πριν ήταν, εσύ ήταν, δεν είχαμε. Έχουμε, ο μοναδικός στόχος μας είναι να υπηρετήσουμε τον τόπο μας. Γιατί δεν σας κρύβω, το Βόρειο Αιγαίο ήταν λίγο σβησμένο από το χάρτη. Χωρίς να μπορώ να καταλάβω το γιατί. Ενώ έχουμε εξαιρετικά, θα δω ότι η Βόρεια Ελλάδα, η εντύπωση που έβγαλε, όλοι μας λέγανε ότι είναι εξαιρετική. Και θέλω να σας πω, Γιώργο, ότι στο Βόρειο Αιγαίο είναι πραγματικά ενδιάμεσα αλλιώ. Ειλικρινά σας το λέω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάθε νησί έχει την ιδιαιτερότητά τη. Θα πάμε στη Μυτιλίνη, με τα κάστρο, με τις μεσαιωνικά κτίσματα, με τη θρησία του Αγίου Ραφαήλ, με είναι τον Πόλυβο, το απολυθωμένο δάσος. Δηλαδή ξεκινάω γιατί είναι το μεγαλύτερο νησί, με τη διαφορετικότητα, βουνά, παιδιάδες, αχτές. Να σας πω για τυχείο, για τον πολιτισμό της, για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ήταν ο Όμηρος. Είναι ο Κοραίτη, να σα πω δηλαδή για τα μεσαιωνικά χωριά, τα μασιοχώρια, τη μαστίγα. Τώρα είναι κάτι τρομερό η μαστίγα, δηλαδή επειδή είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Ένωση Μασιοπαραγωγών, μα κάνει περιπτωτικό σε όλο τον κόσμο. Με τι ιδιότητέ τη, με τι φαρμακευτικέ ιδιότητε. Επίση τα μαντερίνια τη ή το εσπερδοδοδί του κάμπου, που είναι μοναδικό, μοναδικά. Κάποτε τα πουλούσαν ένα-ένα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν απέναντα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να σα πω για τη Σάμου. Το εξαιρετικό κρασί, το γεγονός ότι ήταν και ο Πυθαγόρας, ο Αρίσταγκος, το γεγονός ότι είναι καταπράσινη, είναι εξαιρετικά νησιά. Να πάμε στην Λίμνο,
Έχετε επίση ξερετικό κρασί, όπου υπάρχουν οι αμοθήνες, όπως λέει και ο Ρόκος. Ξέρετε ότι υπάρχει σαχάρα στη έρημο, στη Λίμνο. Δηλαδή ένα φοβερό περιβάλλον ιδιαίτερο. Να σας πω για την Ικαρία, όπου εκεί σας λέω και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Είναι ένα ιδιαίτερο τρόπο ζωή και μια ιδιαίτερη ποιότητα σε αυτού που θέλουν. Έχουμε τις σερβές πηγές. Σας τα λέω όλα αυτά εν ολίγη και να δείτε τις πόρτες μας, επίσης τα νησιά μας, τα μικρότερα, η Φούρνη, τα ψαρά, οι νούσες, ο Άγιος Στράτιος. Όταν πάτε εκεί, το ψάρι που θα βρείτε εκεί δεν θα το βρείτε πουθενά. Μιλάμε για παρθένα νησιά, τα οποία είναι και η συγκαστήρια για όποιον θέλει να πάει, αλλά και να κάνει ένα διαφορετικό είδους διακοπές. Εγώ σας άφησα να τα πείτε περισσότερο όλα τα νησιά, γιατί εγώ προσωπικά έχω πάει σε όλα τα νησιά και ιδιαίτερα σε όλα τα νησιά, γιατί ασχολούμαι με τον τουρισμό πάνω από 25 χρόνια. Είναι έτσι όπως σας τα είπα ή όχι? Είναι ακόμα καλύτερα. Δηλαδή στη Λέσβο παραδείγματος χάρη, που είναι και το μεγαλύτερο νησί, 20 μέρες είναι και λίγες για να δεις όλα τα πράγματα αυτά που υπάρχουν στη Λέσβο. Έτσι. Είτε παραλίες, είτε ιστορία, είτε πολιτισμός, είτε είναι γραφικά χωριά που έχουν νομίζω την ιδιαίτερη αξία τους. Έτσι. Που κάθεσαι με μεγάλους ανθρώπους στο καφενείο και κάθεσαι και κουβεντιάζει, έχει τη σημασία του. Γιώργο μου, αυτό που ζητάμε, αυτό που λέμε εμείς διακόπες αλλιώς, ακριβώς αυτό. Δηλαδή θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν να μας γνωρίσουν, να τους γνωρίσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ζήσουν μαζί μας, να ζήσουν με τα καφενεία, να πάνε αυτό που θέλουν, να πάνε το ουσάκι, να πούν το ουσάκι τους. Ανθρώπους οι οποίοι θα ξανάρθουν σε εμάς, για 12 μήνες θα γίνουν πεθυντές μας και θα τους αγαπήσουν και θα μας αγαπήσουν. Αυτό το ζητάμε και καλούμε τον οποιοδήποτε να το ζήσει. Αυτή είναι η διαφορετικότητα που εμείς θέλουμε. Είμαστε φιλόξενοι, θέλουμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπο. Και πιστεύω να σας πω γιατί ο τουρισμός είναι κουλτούρα, είναι πολιτισμός. Για μένα, εγώ το έχω πει κατ' επανάληψη, έχει πει ο Χάραρη σε ένα βιβλίο του, αυτό ένα εξαιρετικό ιστορικό, το The Sapiens, ένα βιβλίο τρομερό, ότι από τότε που πρόλεσε ο άνθρωπος, όταν κατέβηκε από το δέντρο και είπε στον συνάνθρωπό του, στο ποτάμι, πρόσεξε, υπάρχει το λιοντάρι, δηλαδή από τότε που αναπτύχθηκε το προσωπικό και η επικοινωνία, ήρθε ο πολιτισμός. Εμείς αυτό θέλουμε. Να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους, να δούμε, να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε τι ακριβώς λένε οι άλλοι και φυσικά αυτό βελτιωνόμαστε συνεχώς. Εγώ το λέω εκ μέρους σας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με αυτό που προσπαθούν μερικές φορές να δυσφημίσουν την περιοχή λόγω μεταναστών. Βρίσκονται σε ένα σημείο, υπάρχουν δεκάδες σημεία και εκατοντάδες σημεία σε όλο το Βόρειο Αιγαίο που μπορούν άνετα να κάνουν διακοπές είτε ξένοι είτε Έλληνες χωρίς να πειράξει κανένας και είναι αρκετά προσιτά σημεία. Έτσι, την είπα την απάντηση για εσάς. Έχετε, να σας πω λοιπόν, μια και λέμε για το μεταναστευτικό, εγώ δεν ήθελα να το συζητήσω, αλλά για να μην και το φέρει κουβέντα, ακούστε. Οι μετανάστες βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία. Πέραν τούτου, δεν έρχονται εκεί που πάνε βέβαια οι τουρίστες. Πέραν τούτου, έχουν σταματήσει οι ροές και συνεχώς υπάρχει από την Τουρκία και συνεχώς μεταφέρονται στην Ενδοχώρα. Φεύγουν από εμάς. Ήδη προχτές πήγαν 800. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα και πιστεύω ότι βελτιώνεται η κατάσταση σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι ξέχωρο. Αλλά όμως πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Αφού λέτε ότι γνωρίζετε τα νησιά κλπ, πρέπει να πούμε μια μεγάλη αλήθεια. Τα νησιά, πώς μειώθηκαν, είχαν ένα τεράστιο βάρος πάνω τους. Τεράστιο βάρος. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν τους αναλογούσε. Και ειλικρινά αυτό το βάρος καλούμε τους συνέλληνες να το αναλογιστούν, γιατί εμείς παλέψαμε εδώ, τυράμε θερμοπύλες της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδος. Είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε για κάθε περίπτωση οποιοδήποτε επιβουλέα, αλλά θέλουμε να το καταλάβουν και οι συνέλληνες, διότι είναι άδικο. Είναι άδικο να το τραβάει μόνο εμείς και να μην μας στηρίζουν. Αυτό λοιπόν εμείς που το κατορθώσαμε, που παλεύουμε, και δεν λέω μόνο εμείς, λέω και στον Εύρο, γιατί μιλήσαμε με τον κ. Δημοσχάκη και μου λέει ότι και στον Εύρο γίνονται συνεχώς επιθέσεις σχεδόν.
στον Εύρο από εκεί πέρα. Οι άνθρωποι προσπαθούν να αποκρούσουν εισβολή. Λοιπόν, αυτό εμείς το αντιλαμβανόμαστε σαν καταλαβαίνουμε πλήρως. Πρέπει να κατανοηθεί λοιπόν ότι το θέμα του ελληνικού, αυτό που ζητάμε, κάναμε όλο αυτό το τρόπο. Και το λέμε με πλήρη επίγνωση, η στήριξη των νησιών είναι εθνικό λόγο. Δεν είναι απλώς μια στήριξη οικονομική. Εάν αυτή τη στιγμή δεν στηριχθούν, εάν κλείσουν οι επιχειρήσεις των νησιών, θα αποδυναμωθούν τα νησιά. Θα δει ο νέος άνθρωπος, θα πάει να πιάσει δουλειά αλλού, θα κλείσουν οι επιχειρήσεις, θα έχουμε οικονομική αφέμαξη. Και δεν το λέμε βέβαια αυτό για να μας αντιπηδούν, αλλά πρέπει να καταλάβετε όλες τις παραμέτρους. Όλες τις παραμέτρους. Αυτό λοιπόν που ζητάμε εμείς δεν να μας αντιπηδούν. Θέλουμε να καταλάβουν και οι απευθυνόμαστε στους Έλληνες, διότι όπως ξέρετε, με την, πώς το λέμε, το εξωτερικό υπάρχει θέμα. Είναι, δεν εξαρτάται από εμάς. Μακάρι να ανοίξει, μακάρι να λίγο ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να έρθουν και να το δουν. Και να έτσι να γίνει μια πολύ καλή λειτουργία του τουρισμού, να μπορέσουμε να στηριχθούν τα πρωτόκολλα και να έρθουν οι άνθρωποι. Αλλά στη φάση αυτή, εμείς απευθυνόμαστε στον Έλληνα. Στον Έλληνα που θέλει να πάει να διακοπές και δεν και όχι για χάρη. Στον Έλληνα για να του δείξουμε σε ομορφιές και την αγάπη των νησιών, των νησιωτών. Αυτό θέλουμε. Και το ζητάμε δηλαδή γιατί έχουμε προσφέρει στην Ελλάδα και στους υπόλοιπους Έλληνες. Εγώ το ανέφερα σε σχέση με το μεταναστευτικό γιατί έχει και μία αξία ανθρωπιστική για τον τρόπο που δέχτηκαν οι άνθρωποι στα νησιά τα δικά σας όλο αυτό το πρόβλημα. Ακριβώς. Για μέρος όλης της Ευρώπης. Μπράβο. Μόλις ήρθαν οι δύο Σύριοι που ήταν πράγματι άνθρωποι αυτοί από πόλεμο, γιατί και εμείς από οι περισσότεροι από τη Μικρασία είναι και από ξεριζωμούς. Οι χειρισιώσεις έχουν ευαισθησίες. Δεν είναι σκληροί, ούτε άπαιχτοι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αγκαλιάσαμε τους ανθρώπους. Έχετε δει τι τους δίνανε ψωμιά, τι τους δίνανε, τους ταΐσαμε, τι τους δίνανε τα πάντα. Τους υποδεχτήκαμε κτλ. Απλούστατα, στη φάση αυτή που βρισκόνται, πρέπει να υπάρχει μια ανοιχτότητα και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Σωστά, σωστά. Και δεν πρέπει να στηβαχθούν οι άνθρωποι σε κάποια νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Δεν είναι, Γιώργο, τώρα αυτό ίσως να μην έπρεπε να το πω, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω μάθει την είμαι και εγώ να λέω την αλήθεια. Δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή να πηγαίνουν 100 ή 200 σε μια περιοχή, δεν θέλω να αναφέρω, και γίνονται επαναστάσεις εκεί, επειδή πάνε και εμείς να έχουμε. Εντάξει. Εντάξει, να μην το ανοίξουμε λίγο για να ξαναεπιστρέψουμε στο δικό μας. Το λέω με την ΕΙΑ. Και η Ευρώπη έπρεπε να χειριστεί διαφορετικά το κομμάτι αυτό, να μην στηβαχθούν όλοι στην Ελλάδα. Δηλαδή και η Ελλάδα δεν αντέχει μέχρι ένα σημείο. Έτσι, αυτό είναι σωστό. Δεν θέλω να πω περισσότερο αυτό, αυτό είναι σωστό. Απλώς να επανέλθω λίγο σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Έχετε μία εικόνα αν θα ανοίξουν όλες κτλ. Έχουμε εικόνα, θέλουν να ανοίξουν, αλλά είναι και κάτι το οποίο προετοιμάζονται, το ξέρω αυτό, αλλά βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή πώς θα προχωρήσει, πώς θα ανοίγουν σταδιακά κτλ. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε τα σεμινάρια, έτσι, τα οποία αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει η πλατφόρμα, έχουν κάνει αιτήσεις για να μπορούν να εκπαιδευτούν οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό, σερβιτόροι κλπ. Για οι επαγγελματίες του τουρισμού, για να δούμε πώς θα γίνουν καλύτεροι, πώς θα αντιμετωπίσουμε το περιπτώσεις του κορονοϊού, πώς θα δουν τα πράγματα, πώς θα λειτουργήσουν, με ποιο τρόπο πρέπει να εκπαιδευτήσουν τον επισκέπτη κλπ. Πρέπει να πιέσετε κι εσείς λίγο με τις περιφέρειες, γιατί υπάρχει μια γκρίνια από τα ξενοδοχεία σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Γιατί μίλαγα εχθές με ανθρώπους από τη Λέσβο. Ναι. Και μου βάζανε λίγο σε σχέση με τις επιδοτήσεις, κατά πόσο μπορούν να μπουν, κατά πόσο δεν μπορούν να μπουν. Πρέπει να πιέσετε και λίγο σαν περιφέρεια, κάπως οι τράπεζες, εμείς τους χρηματοδοτήσαμε. Ας χρηματοδοτήσουν κι αυτοί λίγο τις επιχειρήσεις τώρα. Έχετε δίκιο και ζητάμε πραγματικά εγώ από την πρώτη στιγμή και στην διάσκεψη που είχαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Δημοτικού, το έχω ζητήσει από τον κύριο Θαοχάρη και το έχουμε στείλει με αιτήματα να υπάρχει μια οικονομική ενάμβριση και ένα τρόπο που προσπαθεί να συλληφθούν οι επιχειρήσεις. Το έχουμε ζητήσει αυτό. Το έχουμε ζητήσει και το αντιλαμβανόμαστε. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδο. Σα το λέω ειλικρινά. Εμείς όμως πιστεύουμε θα παλέψουν γι' αυτό. Δηλαδή έχουμε όραμα
έχουμε χτίσει σημεία που θα σταθούμε, έχουμε καταλήξει στον τρόπο που θα λειτουργήσουμε και έχουμε το τουριστικό μας όραμα, όπως προανέφερα, που αφορά όχι μόνο το μαζικό τουρισμό και το μοντέλο της ήλιο θάλασσα, ο οποίο βέβαια όπως μην εξεπέραζω, αλλά έχουμε δεκάδες άλλα πράγματα. Για τον νέο άνθρωπο που μπορεί να κάνει χιλιάδες πράγματα, καταδύσεις, περιπάτους, ποδήλατο, quick serving και θαλάσσιο τουρισμό και επίσης έχουμε αναρχίσεις στα βουνά, γιατί υπάρχουν και τέτοια. Απ' την άλλη έχουμε το μεγαλύτερο που μπορεί να έρθει να ζήσει τις εμπειρίες, να πιει το ζάκι του, το κρασάκι του, να δει την καρτονομία μας, να δει τις ιδιαιτερότητες μας. Έχουμε το θρησκευόμενο που μπορεί να πάει στα μνημεία, τα θρησκευτικά μνημεία, τα οποία έχουμε στην Ιτοξιάρχη, όπως είπα, το Άγιο Ραφαήλ, στοιχείο των Νέα Μονή, που είναι εξαίρετη του Κάλους και παλαιότερα, στη Σάμο επίσης. Λοιπόν, επίσης έχουμε τις αρχαιότητες. Έχουμε σημεία όπως είναι και το απορριφωμένο δάσος που είναι παγκοσμίου κοινωνίας. Έχουμε την βασιλικοκαλλιέργεια, η οποία δηλαδή έχει αναγνωριστεί επίσης στον άλλο άγιλη κοινωνία της UNESCO. Ο τρόπος δηλαδή ο βιωματικός τρόπος, τα μουσεία μας, όπως είπα και το μουσείο Μαστίγα, το οποίο επίσης λέω ότι δωρεάν μπορεί να το επισκεφτεί κάποιος. Σας είπα για τη Σάμο επίσης ότι υπάρχουν δυνατότητες επικοινωνίας, αλλά και να δει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, εξαιρετικούς περιπάτους, έχει μονοπάτια ή καρία, σας είπα για τον τρόπο ζωής, υπάρχουν θερμές πηγές. Η Λίμνος, όπως σας είπα προηγουμένως. Στην Ικαρία πρέπει να έρθουν, γιατί υπάρχουν, ανέβαζα και ένα άνθρωπο χτες, ότι ζουν 100 χρόνια οι άνθρωποι. Πρέπει να δοκιμάσουν τα προϊόντα της Ικαρίας. Το λέω από τώρα. Έχει ιδιαιτερότητα. Η Ικαρία έχει ιδιαιτερότητα. Να πούμε, αν έχουμε χρόνο, και κάτι που το λέμε συνήθως στην Ικαρία, τι είχε συμβεί, που ήταν ένα φούρναρης, το έχετε ακούσει. Που έκανε τα. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, δηλαδή την αλήθεια. Έκανε τα ψωμία της στην Ικαρία και πήγαν αυτοί, ρίχτανε ένα ευρώ, ξέρω εγώ, έπαιρναν το ψωμί και έργο. Κάποιος δεν πληρώσε μια φορά και τους λέω φούρναρης ότι εάν δεν το βρείτε ποιος δεν πληρώσε, δεν ξανακάνω ψωμί. Έχουν ιδιαιτερότητα, είναι πολύ, πολύ καλό λαός και μπορεί να όποιος είσαι εκεί, αλλά κοιτάξτε, εμείς θέλουμε τους ψαγμένους, αυτούς που θέλουν να έχουν βιωματική σχέση, αυτούς που θέλουν κάτι διαφορετικό. Έχουμε προετοιμαστεί υγειονομικά για τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, είμαστε έτοιμοι, απλώς να το ακούσουν και οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν στο Βόρειο Αιγαίο. Απολύτως έτοιμοι, δεν είχαμε κορονοϊό, είμαστε ασφαλείς, τα νοσοκομεία είναι εντάξει, οι ακτές είναι απέραντες, έχουμε 2.000 χιλιόμετρα ακτές, δεν μπορεί ο ένας, δεν θα υπάρχει πρόβλημα να είναι ο ένας πάνω στον άλλο, υπάρχουν διαδικασία ώστε να κάνει τον τουρισμό του, να κάνει την αναψυχή του μακρύτερα από τον άλλο, χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος. Έχουμε καθαρές ακτές, έχουμε 36 μπλε σημαίες, σε σύνολο 200 τόσο. Δηλαδή είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και πιστεύω ότι ο άνθρωπος που θα έρθει εδώ επισκέπτης θα τα βρει όλα. Μάλιστα. Αλλά σας λέω το κυριότερο, δεν υπάρχει κανένας φόβος. Υπάρχει πλήρης ασφάλεια, είμαστε προετοιμασμένοι και ακούμε και ομιγέννητο για δεχόμενο κορονοϊό. Τα νοσοκομεία μας είναι καλά, είναι άριστα, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε εικόνα από αεροπορικές εταιρείες στο εξωτερικό που έχουν κλείσει για τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Και αν θέλετε να μας πείτε και για ακτοπλοϊκός, πώς έρχεται με την υπηρετική Ελλάδα, από πού φεύγουν τα καράβια. Λοιπόν, έχουμε από την Καβάλα που μπαίνουν 3 φορές την εβδομάδα για τα νησιά του Αιγαίου, του Βόρειου Αιγαίου. Μπήκαν επίσης από Αλεξανδρούπολη, η οποία είναι μια γραμμή η οποία πηγαίνει στη Λίμνο, προς το παρόν, τώρα αν επεκταθεί το βλέπουμε. Επίσης έχουμε προς Πειραιά, προς Λαύριο και φυσικά αεροπορική σύνδεση από Θεσσαλονίκη Χίο, συγγνώμη, και γενικά το Βόρειο και Λέσβο, και μάλιστα με τη Λέσβο έχει καθημερινά. Οπότε νομίζω ότι έχουν μια επάρκεια. Σας είπα ότι είναι καλά, καλά. Πιστεύω θα πιέσουμε και εσείς και περισσότερο. Καλά τα εισιτήρια, μπορεί να έρθει δηλαδή μια οικογένεια,
θα το δούμε, να το πάλεψουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολες συνθήκες για όλους και για τις εταιρείες. Αλλά πρώτα αυτά ζητάμε και το παρέχουμε. Από εταιρείες εξωτερικού έχουμε καμία εικόνα? Από τις εταιρείες εξωτερικού που είπατε, ακούστε. Το πρόβλημα του εξωτερικού είναι λεπτό, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Κυρίως η Σάμος έχει περισσότερο από το εξωτερικό. Τα υπόλοιπα, η Σάμος έχει 10% μόνο για τους, από τους Έλληνες και 90% από τους, το εξωτερικό. Είναι ένα θέμα. Να το μόνο γιατί έχει κάποια λεπτότητα αυτό, καταλαβαίνετε. Πρέπει να βρουν μέσα από ένα καραντίνα από πού προέρχονται, έχει ιδιαιτερότητα αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο βλέποντα και κάνοντα, γιατί έτσι πηγαίνουμε για την ασφάλεια μας. Ενδιαφέρει και η ασφάλεια, μην κυρίω στην Ταλαισιά. Και φυσικά να δούμε τι εντολές μας δίνουν οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό κεντρικά και με την πρώτη κορονοϊό. Σε σχέση με τον κοινωνικό τουρισμό, υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά μέρες. Δέκα μέρες. Έχει, το ζητήσαμε. Ναι. 10 μέρες έχουμε, θα τους υποδεχτούμε. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι καλά και αυτό. Το πρόβλημα πάντα είναι σε σχέση με τα καράβια, σε σχέση, ότι είναι τεράστιο το κόστος. Πρέπει να βάλουμε και αυτοί λίγο. Αυτό σας είπα ήδη, 30% η πλούς στάλες έχει μείωση. Πρέπει να σας πω, είναι εξαιρετικά καράβια, γιατί με αυτά ήρθα εγώ στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι πολύ καλά, πολύ γρήγορα, συνεπής η ώρα του, που ήταν παλιά, ήταν διαφορετικά κλπ. Συνεπέστατα, είναι εξυπηρετικά και πιστεύω ότι και αυτό θα το δούμε να το παλέψουμε. Που είπες και ακόμα περισσότερο. Ξέρω ότι στα νησιά, γιατί σας λέω ότι το έχω επισκεφθεί, το ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι ο γαστρονομικός τουρισμός και η γαστρονομία της περιοχής. Πολύ αλλά και ο θεματικός τουρισμός. Θέλετε να πείτε... Ο γαστρονομικός είναι και θεματικός. Σωστά. Το ένα κομμάτι της γαστρονομίας. Έτσι, λοιπόν. Ναι. Το είπα προηγουμένως. Είπα, αλλά ήταν εντάχει για να... Είπα και συγκεκριμένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στη Μυτιλίνη, Σαρδέλα Κανονής, το ούζο της, ο τρόπος, δηλαδή, το ελαιόλαδο, τα κρασιά, τα αρώματα, λοιπόν, στην Χίο, τα σπερδοειδή, τη μαστίχα, το ούζο επίσης, αλλά και όχι και τα ψαρικά, γιατί έχουν και εξαιρετικά, το ουζάκι που θα πιούν οπουδήποτε, δηλαδή, μαζί με την παρέα. Στη Σάμο, τα κρασιά. Ξέρετε ότι είναι εξαιρετικά και η Σάμος έχει ιδιαίτερα ένα λευκό κρασί, πάρα πολύ όμορφο. Επίσης, θα βρούμε και καλό ψαρί εκεί. Το εξαιρετικό λάδι. Επίσης, σταφύλια. Η Λίμνος, σταφύλια, κρασί. Ψαρικά φυσικά. Και ακόμα περισσότερο έχει και αυτό και ιδιαίτερα με συγκλήκια. Τα τυριά, έχουμε το μελίχνωρο και το... Καλαδάκι. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλά να δώσουμε. Και φυσικά, όπως είπαμε, όλο αυτό δεν είναι για κοιλιό. Δηλαδή, μια διαφορετική γεύση για να ζήσει, να δεχτεί τις ομορφιές, τις εποχές, τις γεύσεις, την επικοινωνία, ό,τι τραβάει η καρδιά του καθενός. Στην Ικαρία, σας είπα, έχουμε... Τον τρόπο ζωή, τα ψαρικά, τα νησιά, σας είπα, τα μικρά, τα μικρότερα νησιάκια, η Βούρνη, ο Άγιος Στράτιος, ψαρά, οι Νούζες, όλα αυτά έχουν εξαιρετικά ψαρικά και ένα τρόπο ζωή διαφορετικό. Όπως σας είπα, το Βόρειο Αιγαίο έχει ιδιαιτερότητα καθενός νησιού, αλλά τα συνέχει ο πολιτισμός, ο κάλλιος, η ιστορία, η κουλτούρα και οι καλές ψυχές των ανθρώπων. Είμαστε ολείς προς τα βόρεια, ίωνες προς τη Χίο δηλαδή και τα σχετικά. Άρα λοιπόν είμαστε σύγχρονοι απόγονοι αυτών των φύλων των ελληνικών που ξεκίνησα από την Αθήνα και έρθαν προς εδώ, την υπηρετική Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι για τους τελειδέτες που παρακολουθούν την εκπομπή. Υπάρχει σύνδεση των νησιών μεταξύ τους στο Βόρειο Αιγαίο και ποιες έχετε... Υπάρχει, ας πούμε τώρα, το πλοίο, ας πούμε, που κατεβαίνει, που ήρθα εμείς, ήρθε από την Καβάλα, πήγε Λίμνο,
πήγε Μυτιλίνη και μετά έρθει Αιγαίο. Και προχώρα προς τα κάτω. Δεν υπάρχει Μύκο, μέχρι Μύκονο. Μεταξύ του τα νησιά υπάρχει άλλη υπάρχει, υπάρχει, ακούστε. Θα ήταν. Χρειάζεται ακόμα καλύτερο. Για να με ελεγχθεί. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα πλοίο το οποίο να συνδέει τα νησιά μας και να κάνει αυτός ο κύκλος, θα είμαστε ευτυχείς. Είναι γιατί πραγματικά θα ήταν πολύ δυνατό αυτό το μοτίβο και αυτός ο τρόπος. Διότι ο καθένας θα γύριζε τα νησιά κοντά είναι. Μας δηλαδή μέσα στην Ικαρία που είναι μία μισή ώρα. Δεν είναι τίποτα. Από εδώ τη βλέπουμε. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, ή στη Μυτιλίνη με ένα καλό πλοίο, 2,5-3 ώρες πας. Επίσης από τη Λίμνο στη Καβάλα ή στην Αλεξανδρούπολη. Είστε σε ζώνη μπορεί με ένα καλό πλοίο. Εσύ μισή ώρα νομίζω ότι είναι Αλεξανδρούπολη. Άρα λοιπόν, μπορεί να πάρει άλλο στο αυτοκίνητο του ή το μεταφορικό του μέσο, οποιοδήποτε είναι, και να πάει να τα γυρίσει. Υπάρχει διαφορετικότητα. Είναι διαφορετική η καρδιά. Γιατί το φυσικό περιβάλλον χωρίς και έναν άνθρωπο δεν κάνει και τίποτα. Και συμμετέχει και ο άνθρωπος σε αυτό. Ο άνθρωπος και αυτό το χαρακτήρα είναι γνωστό σε τη σπάση ότι οι νησιώτες είναι άνθρωποι εξωστρεφείς, διασκεδαστικοί, έντιμοι, καλόκαρδοι και κυρίως άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν. Υπάρχει ένας προσανατολισμός σε σχέση με τη διαφημιστική προβολή εκτός από αυτή που είπατε και την παρουσιάζετε, θα γίνει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχετε εικόνα. Έχουμε το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1 εκατομμύριο από το ΕΣΠΑ που έχουμε ψηφίσει. Εμείς είχαμε ψηφίσει 500.000 επίσης για το τουρισμό. Δηλαδή, ακούστε κάτι. Και μας έχει υποσχεθεί και το Υπουργείο ότι για τα νησιά που έχουν πληχθεί λυγή από το μεταναστευτικό θα μας δώσει 2 εκατομμύρια. Αυτό που πρέπει να πω είναι το εξής, ότι εμείς είδαμε ερχόμενοι στην αναλάβουμε δηλαδή την περιφέρεια, ότι ήδη απιστώσαμε το έλλειμμα στον τουρισμό. Παλέψαμε και θέλουμε να παλέψει γι' αυτό και επενδύσαμε περισσότερο στον τουρισμό. Ενώ ας πούμε πέρυσι ήταν 200 χιλιάρικα νομίζω, 220 χιλιάρικα ο κολοκοτισμός για τον τουρισμό, όπως το κάνα 520, πάλι λίγα είναι. Γιατί είναι 10 νησιά, πρέπει να δώσεις. Αλλά ξεκινήσαμε, πέσαμε με πάθος, γιατί πιστεύουμε σε αυτόν τον τομέα και πρέπει να τον αναδείξουμε. Εγώ πηγαίνοντας στις σχεδές του εξωτερικού, είχα θλιβεί, γιατί σε μια γωνιά μας πετούσαν, δεν μας κοίταζε κανείς. Δεν είχαμε καν δηλαδή δυνατότητα προβολής. Δεν ξέρω πώς είχαν αντιμετωπιστεί τα νησιά μας έτσι. Είναι μια πικρία την οποία την είδα και δεν μας οφείλε. Τα νόμιζα σαν φτωχό συγγενής. Δεν νομίζω, εγώ δεν έχω ζήσει τη ζωή μου έτσι. Εμείς έχουμε αξιοπρέπεια, σεβασμό και αξιοπρέπεια, πολιτισμό. Και θέλουμε να έχουμε και να είναι η θέση μας. Και θέλουμε να το καταδείξουμε αυτό. Αυτό λοιπόν, εγώ το είδα και το είδε και ο Περιφερειάρχης. Γι' αυτό είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε το πάνω. Γι' αυτό ξεκινήσαμε οι δύο άνθρωποι με το επιτελείο να τρέχουμε από το πρωί τα ξημερώματα μέχρι τις 10 το βράδυ, να δίνουμε συνεντεύξεις, να πηγαίνουμε σε πόλεις και να κάνουμε κόσμο να έρθει στο Βόρειο Αιγαίο και να καταδείξουμε αυτό όλο και να ζητήσουμε αυτή τη συνδρομή. Γιατί δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν το λέω για να υπεραφέρει ένα ρωτό αυτό, ούτε για να ευλογήσει την έννοια μου. Το λέω γιατί παλέψαμε για αυτό. Και τώρα δεν σας κρύβω ότι θέλουμε και ζητάμε και από τους επαγγελματίες του τουρισμού να δώσουμε αυτό που είναι. Θέλουμε την παιδεία του να τη δείξει την κουλτούρα του, να σεβαστούν τον επισκέπτη που είπε τώρα αυτονόητο. Γιατί, ακούστε, άκουσε Γιώργο, ο τουρισμός είναι μια σύνδετη δραστηριότητα. Προϋποθέτει συνεργασίες και συνέργειες. Προϋποθέτει ότι εγώ που έχω το επιτελικό κομμάτι, θα συνεργαστώ με τον Δήμο, το ανάλογο κομμάτι, θα συνεργαστώ με τα λεωφορεία, θα συνεργαστώ με τους επαγγελματίες. Το πόρο, τον τουριστικό πόρο, τον έχουμε. Δηλαδή, θάλασσα, βουνά, πηγές, ιαματικές πηγές, του κάπου, τα πράσινα, την καστρομία. Το θέμα είναι να δημιουργήσει το εσωτερικό προϊόν. Δηλαδή, εγώ να μπορώ να πάει να το δει ο επισκέπτης εκεί, να του έχω τη δυνατότητα να μεταβεί ευκαιρός, να μπορεί να έρθει, να μπορεί να είναι καθαρό το μέρος που θα πάει, να μπορεί να δει πράγματα. Αυτό είναι το κομμάτι μου. Τώρα πρέπει να έρθει και επαγγελματία και να καλέσει και να δείξει και έχει αυτό το δικό του χαρακτήρα και να πει ότι εδώ, αυτή τη στιγμή, εμείς ικανοποιούμε τους ανθρώπους, τους ευχαριστούνται, γιατί το δικό και δική κατάληξη
είναι στον ίδιο τον επαγγελματία και τα θετικά, πιστεύω, και τα αρνητικά. Μάλιστα. Τέλος, για να κλείσουμε, γιατί καλείτε τον κόσμο φέτος να έρθει στο Βόρειο Αιγαίο με λίγα λόγια? Λοιπόν, είπαμε, το ζόγκα μας είναι πάμε στο Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Το καλούμε λοιπόν να έρθει, να δει τα μνημεία μας, να μιλήσει τις μεριές μας, να δει τη γαστρονομία μας, να πάει μαζί μας, να πει μαζί μας, να δει τον πολιτισμό μας, να δει τα αρχαιολογικά μνημεία, όπως είπα, τα μεσαιωνικά χωριά, να δει την αγάπη μας, εν τέλει δηλαδή να ζήσει μαζί μας, να μας γνωρίσει και να το γνωρίσουμε. Αυτό πιστεύω, είμαστε με πολύ πολύ, έχω μεγάλη διάθεση να το καταδείξουμε. Και τους καλούμε να έρθουν. Μάλιστα. Και θέλουμε αυτός που θα έρθει εδώ να ξαναέρθει, θέλουμε τον λοιπόν 12 μηνών και να μας στείλει και άλλους. Να γίνουν πρεσβευτές στο Βόρειο Αιγαίο. Από μεριάς μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καλύτερα για το πανέμορφο Βόρειο Αιγαίο. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Η ITN News, να ξέρετε ότι είναι πάντα στο πλευρό σας. Όποτε και όποτε θέλετε, μας στέλνετε να ενημερώσουμε το κοινό κτλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Βόρειο Αιγαίο διεμούργησε, κύριο Περιφερειάρχη, σας ευχαριστεί για αυτό που κάνετε και για την προβολή που μας δίνετε και για ακριβώς αυτή τη διάθεση που έχετε και για τα καλά σας λόγια. Και εγώ τα χαιρετήματα στον Περιφερειάρχη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Επίσης, να ξέρετε το εξής. Πάντα το Βόρειο είναι ανοιχτό για εσάς και να σας καλέσουμε να πείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας.